Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο και στους φίλους του Ηρακλή φυσικά που είναι εδώ πιστοί και μας ακούνε καθημερινά. Δευτέρα σήμερα 15 του μηνός, 15 Απριλίου 2019. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολλά να πούμε και γιατί προηγήθηκαν αγώνες το Σαββατοκύριακο και γιατί έρχονται αγώνες Τετάρτη-Πέμπτη. Τετάρτη ποδόσφαιρο, Πέμπτη μπάσκετ. Κρίσιμοι αγώνες, πολύ κρίσιμοι αγώνες. Βέβαια στο ποδόσφαιρο δεν μας απασχολούν, όπως γνωρίζετε, όλους αυτούς τους μήνες μόνο τα αγωνιστικά. Μας απασχολούν και τα εξωαγωνιστικά και σήμερα είχαμε θέματα, θα τα δούμε και αυτά. Έχουμε ρεπορτάζ να σας το μεταφέρουμε, να καταγράψουμε το τι έγινε ή τι δεν έγινε, γιατί συνήθως δεν γίνεται κάτι από την Παϊρακλής, γι' αυτό και η ομάδα τραβάει τα όσα τραβάει. Θα πούμε πολλά λοιπόν. Η επικοινωνία μας είναι συγκεκριμένη με τα μηνύματά σας. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail της εκπομπής blue-libero@yahoo.gr για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε, να γράψετε, να θέσετε ως ερώτημα. Επιτρέψτε μου να αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή στην μητέρα μου που έχει τα γενέθλιά της σήμερα, γερή να είναι. Και πάμε παρακάτω, Μπίλι, με ένα εκπληκτικό ορχιστρικό το οποίο νομίζω γράφτηκε σαν σήμερα πριν πολλά πολλά χρόνια. Θα ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο. Θα ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο με τις τελευταίες πληροφορίες που προκύπτουν όσον αφορά την υπόθεση του Γιάννη Λουκίνα. Δυστυχώς δεν έχουμε σταματήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα που κοντεύουμε μήνα να λέμε κάθε μέρα το όνομα τεπώνυμο του Γιάννη Λουκίνα. Τόσες φορές δεν το είχαμε πει όταν ο παίχτης αυτός είχε βγει πρώτο σκόρερ του Ηρακλή, τότε που ανέβηκε το 2015 στη Super League. Το λέμε περισσότερες φορές τώρα και φυσικά μακάρι να το λέγαμε για τον ίδιο λόγο που το λέγαμε τότε, αλλά τώρα το λέμε για τελείως διαφορετικό λόγο. Και σήμερα έχουμε θέμα και σήμερα έχουμε ρεπορτάζ για την συγκεκριμένη υπόθεση. Χρόνια πολλά, να χαίρεσαι τη μανούλα σου, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή, Γιώργο. Σε ευχαριστώ, Μάνο μου, αδερφέ μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, εν ώψη του αγώνα με τον Εργοτέλη στο Παγκρίτιο, είχαμε καταγράψει και πάλι τα ένα σωρό, όπως λέει ένας φίλος μου, τα ένα σωρό προβλήματα που έχει η ομάδα στο εξωγωνιστικό κομμάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα έσκασε και αυτή η ανακοίνωση. Το έσκασε σε εισαγωγικά, επιτρέψτε μου το ρήμα, από την Παέρα Κλής για τον Γιάννη Λουκίνα, που θεωρώ ότι το 99,9% που τη διάβασαν ή γελούσαν ή ήταν τόσο πολύ εκνευρισμένοι που πάλι γελούσαν γιατί δεν είχαν κάτι άλλο καλύτερο να κάνουν. Τώρα που μιλάμε, μέχρι και τώρα που μιλάμε, Δευτέρα 15 του μηνός, 7 και 4 σχεδόν, η ΠΑΕΡ Ακλής δεν έχει προχωρήσει σε καμία συμβιβαστική λύση με τον Γιάννη Λουκίνα και την πλευρά του. Έβγαλε αυτή την ανακοίνωση που ο περισσότερος ο κόσμος από ό,τι διάβασα στο διαδίκτυο τη χαρακτηρίζει αστεία και δεν μπορώ να του πω ότι έχει άδικο. Και σήμερα υποτίθεται θα περιμέναμε πάλι μία τέταρτη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για να κατατεθούν κάποια υπομνήματα ώστε ο Ηρακλής να γλιτώσει την αφαίρεση 3 βαθμών. Κάτι που φυσικά δεν έγινε. Θυμίζω, μας το είχε πει και εδώ ο κύριος Πάρης Ατλαμάζογλου, ο δικηγόρος του Γιάννη Λουκίνα, ότι οι δύο πλευρές, δηλαδή πλευρά Λουκίνα, πλευρά που ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν ασχολείται, δηλαδή το έχει δώσει στο δικηγόρο του, ο δικηγόρος του ασχολείται με αυτό, δεν ασχολείται, ενώ δεν κάνει ο ίδιος τις επαφές με την Παϊρακλής, τις κάνει ο κύριος Ατλαμάζογλου καθημερινά. Όπως μας είχε επιβεβαιώσει βάσει του ρεπορτάζ που είχαμε δώσει, ότι είχαν γίνει τρεις διαφορετικές συμφωνίες. Δηλαδή, πρώτη συμφωνία δεν τηρήθηκε, πήγανε παρακάτω. Δεύτερη συμφωνία πάλι δεν τηρήθηκε από την Παϊρακλής, πήγανε παρακάτω. Τρίτη συμφωνία είναι τότε που την προηγούμενη εβδομάδα και η ΠΑΕ Ηρακλής αλλά και ο κύριος Ατλαμάζογλου είχαν βγάλει προς τα έξω
Παρένθεση, στεναχωριέμαι που ξεκινάμε αυτό και συγγνώμη που δεν ξεκινάω με το αγωνιστικό, αλλά θα καταλάβετε ότι αυτό ίσως είναι πιο σημαντικό, γιατί αν αφαιρεθούν μέχρι την Παρασκευή 3 βαθμοί, τι να συζητάμε με το αγωνιστικό. Υπήρξε λοιπόν τρίτη συμφωνία, τρίτη κατά σειρά συμφωνία, που επίσης δεν τηρήθηκε. Και βγήκε αυτή η ανακοίνωση που βγήκε από την Παέρακλης, με την περίφημη διαφορά των 300 ευρώ κτλ. Κτλ. Που μόνο που το λες, μόνο που το λες, σου έρχονται στο μυαλό όλοι αυτοί οι 3-4 μήνες που εδώ κάθε μέρα στην ώρα για μπλε κάναμε τους χαζούς και καταγράφαμε τα προβλήματα και αποτυπώνονται σε αυτό το πράγμα. Στα 300 ευρώ. Να πω τη λέξη ντροπή, να πω τη λέξη ξεφτύλα, να... ή δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Φτάνουμε στο σήμερα. Σήμερα η πλευρά του ποδοσφαιριστή περίμενε μία τέταρτη προσέγγιση. Περίμενε μία τέταρτη συμφωνία. Δεν έγινε όμως αυτό, επαναλαμβάνω, ποτέ. Και μέχρι τώρα που μιλάμε δεν κατατέθηκε κάποιο υπόμνημα, η πλευρά του ποδοσφαιριστή δεν κατέθεσε κάποιο υπόμνημα, γιατί δεν έχει κάτι καινούργιο στα χέρια της. Αν ήταν να καταθέσει κάποιο υπόμνημα κάποιος, αυτή θα ήταν η πλευρά της Παϊρακλής. Υπόμνημα που θα έλεγε ότι έχουμε μία συμφωνία, δεν τους ενδιαφέρει στο δικαστήριο αν είναι τρίτη ή τέταρτη. Έχουμε μία συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, αυτή είναι, καταβάλαμε και το πρώτο ποσό, είμαστε ok, πάρτε το. Δεν έγινε αυτό. Και τώρα που δεν έγινε αυτό, περιμένουμε να βγει η απόφαση μέσα στην εβδομάδα. Η απόφαση αφαίρεσης 3 βαθμών. Γιατί επαναλαμβάνω, σήμερα ήταν να δοθούν τα υπομνήματα. Και οι υπομνήματα δεν δόθηκαν. Αν η απόφαση βγει αύριο, τότε, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, τότε Παρασκευή, θα αφαιρεθούν οι 3 βαθμοί. Αν η απόφαση βγει την Τετάρτη, Σάββατο και ούτω καθεξής. Δηλαδή, όποτε βγει η απόφαση μέσα στην εβδομάδα, ακολουθούν 3 μέρες ώστε να επικυρωθεί και να επιβληθεί η ποινή στον Ηρακλή για αφαίρεση 3 βαθμών. Εφόσον γίνει αυτό, ο Ηρακλής, η Παέρακλης, είναι λάθος να λέμε ο Ηρακλής, η Παέρακλης, αυτή εδώ η συγκεκριμένη που αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά ότι είναι επικίνδυνη για τον Ηρακλή. Πολύ επικίνδυνη και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέμε και το ξέρετε όσοι ακούτε την εκπομπή. Και αυτό φαίνεται. Ο Ηρακλής δεν μας φταίει να χρησιμοποιούμε το τεράστιο όνομά του. Η ΠΑΕ, οι διοικούντες. Ο Ηρακλής να είναι καλά εκεί που είναι. Να δω πότε θα χρησιμοποιήσει το ροπαλό του ξανά. Η ΠΑΕ λοιπόν, από τη στιγμή που θα επιβληθεί η ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών, θα έχει στη διάθεσή της 5 εργάσιμες ημέρες για να καταβάλει όλο το ποσό. Τα 80 χιλιάρικα. Μη με ρωτήσετε αν θα το κάνει. Δεν ξέρω και δεν εμπιστεύομαι κανέναν τους. Κανέναν τους. Και είναι λογικό να μην εμπιστεύεται κανένας μας κανέναν τους, γιατί μας έχουν δείξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι δεν αξίζουν να είναι εκεί που είναι, ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι και ότι δικαιολογημένα δεν τους εμπιστεύεται ή αν τους εμπιστεύονται αυτοί είναι πάρα πλέον πάρα πολύ λίγοι. Ξαναλέω λοιπόν πως έχει ιστορία Λουκίνας. Περιμένουμε την απόφαση μέσα στην εβδομάδα, από τη στιγμή που σήμερα δεν είχαμε κάποια ανατροπή, δεν κατέθεσε κάποιο υπόμνημα η Παέρακλης. Δεν υπήρξε τέταρτη στη σειρά συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, γιατί οι τρεις που υπήρξαν δεν τηρήθηκαν ποτέ. Και εφόσον επιβληθεί η ποινή, θα μετράμε, βγει η απόφαση, θα μετράμε 3 μέρες για να επιβληθεί η ποινή και μετά θα μετράμε άλλες 5 για να επιστραφούν οι βαθμοί πίσω. Πώς είχε γίνει με την περίπτωση του Πουρτουλίδη, αν θυμάστε, που ήταν τελείως διαφορετικές περιπτώσεις βέβαια, μην τις μπερδεύουμε και τις συγχαίουμε, αλλά το λέω ως παράδειγμα γιατί είχαν αφαιρεθεί οι βαθμοί και ο Ηρακλής μετά τους πήρε πίσω. Μπορεί να το κάνει.
Αρκεί να δώσει όλο το ποσό. Εδώ δεν έδωσε 300, 500, δεν ξέρω πόσα είναι. Δηλαδή και 5.000 να ήταν. Θα δώσει 80. Που είναι όλο το ποσό. Το πιστεύει κανείς αυτό? Εγώ την ερώτησή μου, συγχωρέστε με και επιτρέψτε μου, δεν την αλλάζω. Και την κάνω κανένα μήνα τώρα στην εκπομπή. Και θα την ξανακάνω και σήμερα. Τελικά αποφασίσατε να ρίξετε τον Ηρακλή? Γιατί στο αγωνιστικό, με τα ψέματα, με το Στανιό, καλός ή κακός, θα το παλέψουνε. Θα το παλέψουνε. Που είναι δύσκολο. Ακόμα ο Ηρακλής είναι 10ος και είναι 2 βαθμούς πίσω από το 10ο Καραϊσκάκι. Πάλι καλά που από όλων πόντου τον κέρδισε τον Καραϊσκάκι. Αλλά πώς να στηριχτεί αυτή η αγωνιστική προσπάθεια? Από ποιο να στηριχτεί αυτή η αγωνιστική προσπάθεια τη στιγμή που δεν κάνετε τίποτα για να περιφρουρίσετε την ομάδα, για να υπερασπίσετε την ομάδα, για να την προστατέψετε και για να διώξετε τον κίνδυνο αφαίρεσης βαθμών? Να κερδίσει ο Ηρακλής την Τετάρτη τα Τρίκαλα στις 4 η ώρα και την άλλη μέρα ή την Παρασκευή να αφαιρεθούν οι βαθμοί από το Λουκίνα. Τι θα έχετε καταφέρει? Θα πανηγυρίζετε πάλι όπως πανηγυρίζατε μέσα στην Καλαμαριά το 0-1 του Περόνε? Αφού δεν κάνετε τίποτα για να προστατεύσετε την ομάδα. Η ομάδα πήγε να δώσει τον τελικό, υποτίθεται των τελικών, στο Παγκρίτιο και ήταν σχεδόν μόνη της, αν εξαιρέσει ένα άτομο από τη διοίκηση. Και την τελευταία στιγμή η αποστολή ήταν αυτή που είναι. Και την τελευταία στιγμή βρέθηκαν χρήματα για να κατέβει η ομάδα στο Παγκρίτιο. Εκεί έχετε φτάσει. Εσείς που λέγατε στη συνέντευξη τύπου την περίφημη που δεν μας αφήνατε να κάνουμε άλλες ερωτήσεις, γιατί τελείωνε ο χρόνος. Εσείς λέγατε ότι αν ξεμπλοκαριστεί ο λογαριασμός, έρχεται η επιβίωση του Ηρακλή. Δεν ξεμπλοκαρίστηκε ο λογαριασμός. Δεν ήρθε η τροπολογία. Τώρα που ήταν ο Βασιλιάδης εδώ μια μισή μέρα, πήγατε να του πείτε που είναι οι τρεις κρατικές χορηγίες. Πήγατε να του πείτε που είναι το συμβόλαιο από τα τηλεοπτικά, τα 300 χιλιάρικα. Ή πήγατε να του δώσετε καμιά φανέλα. Που δεν το κάνατε, αλλά σας είχα ικανούς να το κάνετε ξανά. Η καραμέλα του ότι δεν μπορώ να μεταφέρω χρήματα από την Αμερική έχει λιώσει. Δεν υπάρχει. Άλλαξε και γεύση, δεν τρώγεται πλέον. Είναι θεόπικρη. Τόσο καιρό είχαμε την καραμέλα, δεν μπορεί να βάλει λεφτά από την Αμερική γιατί είναι μπλοκαρισμένος ο λογαριασμός. Και μας το λέγατε όλοι στη διοίκηση. Δεν μπορεί να είναι καλά ο Θεοδωρίδης που βοηθάει, γιατί δεν υπάρχει άλλος που βάζει λεφτά και δεν μπορούμε να βάλουμε λεφτά και είναι μπλοκαρισμένος ο λογαριασμός και τι θα κάνουμε και κινδυνεύουμε και το ένα και το άλλο. Δεν ήρθε η τροπολογία, δεν ξεμπλοκαρίστηκε ο λογαριασμός. Γιατί δεν βάζει αυτά τα ψίχουλα? Γιατί βάσει της οικονομικής δυνατότητάς του που μας λέγατε το καλοκαίρι, αυτά είναι ψίχουλα. Άρα ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι δεν θέλει να τα βάλει. Εκτός κι αν υπάρχει και κάτι άλλο από πίσω που μας το κρύβεται. Βέβαια αυτά τα από πίσω τα έχουμε πει. Τα έχουμε φέρει λίγο μπροστά. Έχουμε κάνει πάλι τις χαζές ερωτήσεις της ημέρας. Και για το Καφτατζόγλιο και για την άλλη κατηγορία και το ποιοι θέλουν και δεν... Ποιοι θέλουν και ποιοι δεν θέλουν, συγγνώμη, να παίζει ο Ηρακλής του χρόνου σε άλλο γήπεδο και όχι στο Καφτατζόγλιο. Τα έχουμε πει και αυτά. Τώρα τι κάνετε? Τίποτα δεν κάνετε. Έχετε τον Κοσμάκη αρρωστημένο. Έχετε διώξει τους πάντες και έχετε τον κόσμο αρρωστημένο. Αρρωστημένο. Λέμε καλή εβδομάδα για να πούμε, λέμε καλημέρα για να πούμε, λέμε καλησπέρα για να πούμε. Και κουνάμε τα κεφάλια. Α, συνάντησα ένα Ηρακλειδέα πριν από λίγο από κάτω. Κουνούσα εγώ το κεφάλι, το κουνούσε κι αυτός. Έτσι χαιρετιόμαστε πλέον. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Κουνάμε τα κεφάλια μας. Εσείς κοιμάστε ήσυχοι. Όλα καλά. Ο Ηρακλής που ήρθε ισόπαλος 1-1 στο Παγκρίτιο.
και πήγε στους 36 βαθμούς. Η Δόξα 6-7 πόσα έβαλε στη Σπάρτη. Σπάρτη με 10 κατεβαίνει πλέον. Έχει διαλυθεί. Η Δόξα έχει 39, ανάσα πήρε και η Κέρκυρα 41 βαθμούς. Και η Σαμικός έχει πάει στους 42. Και το λέω αυτό γιατί μόνο με τον Κισαμικό ο Ηρακλής από πάνω έχει ισοβαθμία, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε για το αγωνιστικό κομμάτι. Η Κέρκυρα έχει 41 βαθμούς, ο Ηρακλής δεν έχει ισοβαθμία. Που σημαίνει ότι δεν είναι 5 πίσω, είναι 6 πίσω. Η Δόξα Δράμας έχει 39, ο Ηρακλής με τη Δόξα δεν έχει ισοβαθμία. Που σημαίνει ότι δεν είναι 3 πίσω, είναι 4 πίσω το 39-36. Γιατί ισοβαθμία δεν σου κάνει. Ο Καραϊσκάκης έχει 38, έχει κερδίσει 2 φορές τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής έχει 36, που σημαίνει ότι είναι 3 βαθμούς πίσω. Και τώρα είναι το πρόγραμμα τέτοιο που αν δεν κερδίσεις Τρίκαλα και Βόλο και γίνει η αναδιάρθρωση, γιατί σε αυτή τη χώρα είπαμε το χέρι στη φωτιά, τελευταίοι θα το βάλουμε ή μάλλον δεν θα το βάλουμε ποτέ. Τότε ο Ηρακλής θα παίξει στην τρίτη τάξη κατηγορία. Που έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, μας αποδεικνύεται ορισμένοι ότι το θέλετε. Ή να το πω αλλιώς για να μην σας πειράξει τόσο πολύ, ότι δεν θα σας ενοχλήσει αν στα χέρια σας η ομάδα πέσει στην τρίτη κατηγορία. Το γιατί το ξέρετε οι ίδιοι. Δεν το λέτε όμως. Δεν το λέτε. Και εδώ και μήνα, παραπάνω από μήνα σας ρωτάμε τι θέλετε να κάνετε με την ομάδα και δεν το κάνετε. Δεν μας απαντάτε αν θέλετε να τη ρίξετε. Δεν μας απαντάτε γιατί θέλετε να τη ρίξετε. Δεν μας απαντάτε αν θέλετε να την κάνετε με ελαφρά πηδηματάκια. Δεν μας απαντάτε αν θέλετε να βρείτε άλλο αφημί. Δεν μας απαντάτε αν παίζετε κάτι άλλο πίσω για το γήπεδο. Πού να μας απαντήσετε για όλα αυτά. Εδώ δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη για 300 ευρώ και ξεφτιλίζεστε στο Πανελλήνιο με τις ανακοινώσεις που βγάζετε. Και γελάει όλος ο ντουνιάς. Μα όλος. Απορώ πραγματικά, δηλαδή, πώς μπαίνετε στη διαδικασία να γράψετε ένα τέτοιο πράγμα. Πώς όχι ήταν ευρώ, όχι ήταν δολάρια, όχι. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Έτσι πως τα έχετε κάνει. Και αυτός ο Ηρακλής δηλαδή έχει μαγνήτη. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Έχει μαγνήτη. Γιατί μόνο ένας μαγνήτης μπορεί να μαζέψει όλους αυτούς τον Ηρακλή κάθε 2-3 χρόνια που αλλάζει διοικητικά χέρια. Πρέπει να τον βρούμε αυτό το μαγνήτη, να τον καταστρέψουμε, να τον πετάξουμε, κάτι να κάνουμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται άλλο με αυτό το πράγμα. Τα Τρίκαλα έχουν 29. Ο Ηρακλής έχει 36. Έτσι όπως είναι τα πράγματα στη βαθμολογία τώρα, Ηρακλής και Τρίκαλα του χρόνου θα παίζουν στην τρίτη τάξη κατηγορία. Και η Ρόδοτος, Αίτητος, Εγινιακός και Σπάρτη θα παίζουν του χρόνου στην τέταρτη τάξη κατηγορία. Τα Τρίκαλα που έχουν και διάφορα θέματα. Με αλλαγές προπονητών και τα λοιπά. Μισό λεπτό, κάπου το είχα εδώ αυτό να το πω. Ναι, βγήκε σήμερα ότι υπηρεσιακός θα είναι, ότι αποτελεί παρελθόν από τα Τρίκαλα ο Μίλος Κώστιτς. Κάποτε ο Καγιούλης ήθελε να το φέρει στον Ηρακλή αυτό νομίζω. Ή τον έφερε για μια προπόνηση δύο, αν θυμάστε. Και θα αναλάβει υπηρεσιακός ο κύριος Δημήτρης Σίτσας, που ήταν σε Άρη, Γυνιακό, ΑΕΛ, ΑΕΤΟΡ, Φανού, Νέστο Χρυσούπολης και ήταν και βοηθός του Παύλου Κάμπος στον Άρη και διερμηνέας. Έκανε προπόνηση σήμερα και θα καθίσει αυτό στον πάγκο των Τρικάλων για το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Θυμίζω την Τετάρτη στις 4 και την Πέμπτη στις 6 έχουμε ακόμα ένα σημαντικό παιχνίδι μετά την σπουδαία νίκη απέναντι στον Ερμή Αγιά στο Σάββατο και μπράβο στον κόσμο που έδωσε δυναμικό παρόν στο Ιβανόφιο με τον Ιπποκράτη από την ΚΟ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν το περίμενα.
Μία αναφορά έκανα. Να είστε καλά. Και στον φίλο μου τον Ντόλι, που εύχεται να είναι γερή και ευτυχισμένη η μανούλα μου. Και τον φίλο τον Γιάννη από τον Κορδελιό, που μου στέλνει αντίστοιχες ευχές. Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, Μπίλη μου. Έχουμε πολλά να πούμε κι άλλα. Και έχουμε και μία συνέντευξη στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Μέσα σε όλα είχαμε και τον τραυματισμό του Κλέιτον. Τα περαστικά μας. Έχει υποστεί θλάση στον τετρακέφαλο. Θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα μπορέσει να παίξει στα δύο παιχνίδια με τα Τρίκαλα την Τετάρτη στις 4 στο Καφτατζόγλιο και με το Βόλο την Κυριακή, επίσης το μεσημέρι, τα δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Πιθανώς να μην προλάβει και την τελευταία αναμέτρηση στα Χανιά με τον Πλατανιά στις 5 Μαΐου. Αύριο θα ανακοινωθεί η αποστολή για το παιχνίδι. Είχαμε και τον ντεμπούτο του Τσίπρα μετά από 7 μήνες. Αλλά μπορείς να μιλήσεις για αγωνιστικά με τους επικίνδυνους? Δεν μπορείς να μιλήσεις για αγωνιστικά. Δεν μπορείς πολύ, εννοώ, σε σχέση με τα έξω αγωνιστικά που υπάρχουν. Να διαβάσουμε και την ανακοίνωση κάλεσμα από την αυτόνομη Στήρα 10. Ποδόσφαιρο την Τετάρτη 17 Απριλίου, Ηρακλής Τρίκαλα στις 4. Μπάσκετ την 5η 18 Απριλίου, Ηρακλής Ιπποκράτης Κος στις 6. Καλούμε τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια των δύο τμήματων και των δύο τμήματων του Ηρακλή μέχρι το τέλος της σεζόν. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετά το τέλος της. Πάνω από όλους και όλα είναι ο Ηρακλής. Ιστερόγραφο, το ραντεβού μας δίνεται όπως πάντα και από νωρίς στο σύνδεσμο στο Ιβανόφιο. Ιστερόγραφο 2, ελευθεριά στους οπάδους. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας για το ποδόσφαιρο, ο Εργοτέλης παίρνει 3 βαθμούς με τα Σπάτα, Πλατανιάς Παναχαϊκή, Κέρκυρα Σπάρτη, και η Κέρκυρα δεν θα κινδυνεύσει ούτε καν με την υπόθεση Δεκάδα, γιατί θα πάρει και τους βαθμούς για τη Σπάρτη. Ηρόδοτος Εγινιακός, Καραϊσκάκης Κισαμικός, αυτό είναι παιχνίδι κλειδί. Βόλος Απόλλων Λάρισας, Ηρακλής Τρίκαλα και Δόξα Δράμας Απόλλων Πόντου. Ο Απόλλων που δεν ξέρω τι προλαβαίνει να κάνει. Σε όλο το να ξαναδώ τη βαθμολογία. Ο Απόλλων Πόντου που έχει 46. Α, προλαβαίνει. Ο Πλατανιάς έχει 49, ο Απόλλων Λάρισας 48. Θυμάστε πριν καιρό σας είχαμε πει ότι ο Πλατανιάς για μας είναι το φαβορί για τη δεύτερη θέση. Ο Απόλλων Πόντου που έχει ενδιαφέρον μέσα στη Δόξα την Πέμπτη να παίξει. Και θα δει τι θα κάνει ο Πλατανιάς. Το Καραϊσκάκης Κισαμικός πιστεύω θα τα κρίνουν όλα. Θα κρίνει τα πάντα όσον αφορά την υπόθεση δεκάδα. Και φυσικά το αν ο Ηρακλής κερδίσει τα Τρίκαλα που είναι 12. Και κινδυνεύουν από τον Ηρόδοτο, γιατί ο Ηρόδοτος έχει 28, τα Τρίκαλα έχουν 29. Εδώ υπάρχει κίνδυνος για τα Τρίκαλα μη βρεθούν δύο κατηγορίες κάτω και όχι μία. Τα Τρίκαλα έχουν αυτό το νταλγκά, μη τυχόν και κινδυνεύσουν από τον Ηρόδοτο. Όσον αφορά με τον Ηρακλή έχουν 7 βαθμούς διαφορά, 29-36. Ή μάλλον να το πω αλλιώς, αν δεν υπάρξει αφαίρεση βαθμών, που από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει, εκτός κι αν οι επικίνδυνοι κάνουν κάτι, τότε τα Τρίκαλα θα παλέψουν μόνο για να μην βρεθούν δύο κατηγορίες κάτω, για να τερματίσουν δηλαδή εκεί που είναι τώρα, στην 12η θέση. Πρακτικά αγωνιστικά κυνηγάται μόνο τον Καραϊσκάκη. Το θέμα είναι πόσο σίγουρο είναι αν γλιτώσει ο Ήρα το 1-3 από επιτήρηση. Αυτό είναι άλλο, φίλε μου. Φιλικά λέει από έναν Αριανό. Να σε καλά, φίλε 779. Συμφωνώ αυτό που λες με τον Καραϊσκάκη. Είναι το πιο βατό να κυνηγήσει ο Ηρακλής τον Καραϊσκάκη, γιατί είναι 2 βαθμούς πάνω, αλλά είναι ουσιαστικά 3. Όπως έλεγα και νωρίτερα. 38-36, αλλά είναι 3 οι βαθμοί. Γιατί ο Ηρακλής, αν πάει στους 38, πάρει 2 ισοπαλίες και ο Καραϊσκάκης κάνει 2 ήττες και έχουν 38-38. Ο Ηρακλής είναι 11ος πάλι και ο Καραϊσκάκης 10ος, γιατί έχει χάσει 2 φορές από τον Καραϊσκάκη. Όσον αφορά την επιτήρηση, είναι το άλλο το φιρμάνι. Αυτό που μας θυμίζεις. Και το έχουμε πει ούκο λίγες φορές. Ένα είναι το φιρμάνι με τους 3 βαθμούς από τον Λουκίνα και ένα είναι το μείον 3 που έρχεται και αυτό από την επιτήρηση. Πλησιάζει. Και φυσικά για την ΠΑΕ Ηρακλής και για αυτούς που τη διοικούν δεν τρέχει κάστανο. Όλα καλά. Δεν τους ενδιαφέρει. Μας έχουν πείσει πλέον. Δεν τους νοιάζει. Έτσι ήταν ο Ηρακλής
ή η ΠΑΕ κάποια άλλα χρόνια που κινδύνευε με υποβιβασμό αγωνιστικό, που κινδύνευε με αφαιρέσεις βαθμών, κάτι γινόταν. Υπήρχε τρέξιμο, υπήρχε αναστάτωση, υπήρχε ένταση, υπήρχε προσπάθεια. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Νιρβάνα. Τίποτα. Και γι' αυτό το συζητήσαμε και με τον Νίκο τον Βαφιάδη την προηγούμενη εβδομάδα. Μήπως, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, βρεθούν κάποιοι άνθρωποι που είναι στην οικογένεια του Ηρακλή και τρέξουν κάτι. Επαναλαμβάνω, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί αν περιμένουμε από αυτούς που είναι τώρα στην Παϊρακλής, τζάμπα θα περιμένουμε. Η καταστροφή που έχουν κάνει στην ομάδα είναι ανεπανάληπτη. Και μάλλον αδιόρθωτη. Και μάλλον μη ανατρέψιμη η κατάσταση. Στο μπάσκετ συγχαρητήρια στην ομάδα. Ο Ηρακλής που είναι δεύτερος, ό,τι και αν γίνει, έχει 47 βαθμούς. 49 ο Ιωνικός που είναι πρώτος και ανεβαίνει απευθείας. Αν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα, ο Ηρακλής θα έπαιζε αρχικά με τον Διαγόρα Διοπηδαίων, που είναι στο 1-0 και έχει να πάει στην Αθήνα. Και ο Ερμής Αγιάς θα έπαιζε με τον Χαρίλαο Τρικούπη. Δείτε που είναι ο Χαρίλαος Τρικούπης. Τέταρτος πλέον. Ο Ιπποκράτης είναι 8ος. Βέβαια, ισοβαθμούν πολλές ομάδες με 40. Καστοριά, Καρδίτσα, Αμίντας και Ιπποκράτης. Το ψυχικό και αυτό από κάτω με 39. Αλλά δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ο Ηρακλής πρέπει να κερδίσει τον Ιπποκράτη ούτως ή άλλως, ώστε να κάνει το 1-1 εδώ, αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί. Γιατί ο Διαγόρας που είναι 5ος έχει 41 βαθμούς και ο Ιπποκράτης που είναι 8ος. 8ος ή 1ος. 1ος είναι, έχει 40. Ένα βαθμό δεν είναι τίποτα. Μπορεί να γίνει. Θέλει προσοχή το μάτσο, όπως ήθελε προσοχή και με τον Ερμή Αγιάς. Ματσάρα έγινε, ο Ηρακλής τα κατάφερε και με μεγάλο σκορ και για τις δύο ομάδες, αυτό το 96-87. Ο Ηρακλής που θα υποδεχθεί την Πέμπτη τον Ιπποκράτη από την ΚΟ στο Ιβανόφιο. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα γίνουν 20 του μηνός. Ευρώπη Ευκοχωρίου Καρδίτσα, Καστοριά Μαρούση, Ερμής Αγιάς Απόλλων Πάτρας, Χαρίλαος Τρικούπης Ψυχικό, Ιωνικός Εθνικός, Καβάλα Αμίντας, Κόρυβος Διαγόρας. Ο Διαγόρας που θα είναι ο μεθ' επόμενος αντίπαλος του Ηρακλή. Αυτή η τριάδα, θυμάστε πόσο δύσκολη ήταν και στον πρώτο γύρο, που ο Ηρακλής είχε χάσει δύο μάτς με Ερμή Αγιάς και Ιπποκράτη. Ερμής, Ιπποκράτης και Διαγόρας. Αυτή είναι η τριάδα που τώρα πάλι έχουμε μπροστά μας. Να σε χαίρεται η μανούλα σου που έβγαλε από τα σπλάχνα της ένα τόσο καλό παιδάκι. Τι παιδάκι. Σαρανταρίζουμε, Κυριάκο, αδερφέ μου. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, παιδιά, για τις ευχές σας. Να είστε καλά. Ο Θανάσης γράφει, αφού μίλησες για Νιρβάνα, βάλε Νιρβάνα να γουστάρουμε. Ας βάλουμε και ένα Νιρβάνα. Ήμουν σίγουρος ότι κάποιος θα στείλει μήνυμα. Και ο Θανάσης είναι 1-0-5. Αυτή είναι σε Νιρβάνα όμως. Μήνες τώρα. Μήνες τώρα. Και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που κάτι γινόταν, τώρα δεν κάνουν το παραμικρό. Είναι χειρότερο από το αυτόματος πιλότος. Χειρότερο. Στον αυτόματο πιλότο τουλάχιστον εσύ πατάς το κουμπί. Εσύ δεν το πατάς. Μόνος του μπαίνει. Εμπίλη μου. Εσύ δεν πατάς το κουμπί να μπει ο αυτόματος πιλότος. Πώς θα μπει. Ξυπνήσει ένα πρωί και πει να κάνω τον αυτόματο πιλότο. Δεν γίνεται. Τώρα μόνος του μπήκε. Δεν υπάρχουν ούτε αυτοί που θα πατήσουν το κουμπί. Στο βόλεϊ μπαίνουμε για τα καλά σε εβδομάδα κυπέλου. Ταξιδιού, Final Four, η Ιεράπετρα μας περιμένει. Πρώτα Θεός την Παρασκευή θα είμαστε εκεί. Να περιγράψουμε τον σπουδαίο ημιτελικό. Βγήκε και η αφίσα σήμερα. 6 ώρα πάω ο Ολυμπιακός, Παρασκευή 19 Απριλίου. 8:30 Ηρακλής Φοίνικα Σύρου. Τώρα αυτό το 8:30 ξέρετε πόσο δεν μου κάτσε καλά, έτσι. Να γίνει κάτι πάλι στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, όπως έγινε πέρυσι, να καθυστερήσει μία ώρα, να πάει τα e-break, να τελειώσει 9 και να φύγουμε από το γήπεδο μία η ώρα πάλι, όπως φύγαμε πέρυσι με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, τόσο δύσκολο είναι να τα δουν λίγο αλλιώς τα πράγματα. Τέλος πάντων, τουλάχιστον ο τελικός δεν είναι 5, όπως ήταν πέρυσι, που ο Ηρακλής έπαιξε μέσα σε 5 ώρες δύο παιχνίδια. Το Σάββατο 20 Απριλίου είναι στις 8:15. Αυτό το και τέταρτο μου άρεσε. Είναι εβδομάδα κυπέλου, θα ασχοληθούμε φυσικά. Είναι ένας μεγάλος στόχος για τον Ηρακλή. Θα διαβάσω πριν δώσω την πάσα
στον αθλητή του Ηρακλή που μας περιμένει από την ανδρική ομάδα βόλεϊ. Θα διαβάσω τη σημερινή ανακοίνωση που όμοιά της νομίζω δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν και είναι πραγματικά ξεχωριστή και ιδιαίτερη. Ακούστε. Η ομάδα μας συνεχίζει πυρετοδό στην προετοιμασία της ενόψης του Final Four στην Ιεράπετρα χωρίς να υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, με τους παίκτες να είναι έτοιμοι να αγωνιστούν με στόχο την νίκη πρόκριση. Σήμερα ο κύριος Μιχάλης Γεράνης, αντιπρόεδρος του Δήμου Πηλιάς Χορτιάτης, συμπληρώνω, θα παραθέσει δείπνο στην ομάδα μας σε μια ιδιαίτερη βραδιά, καθώς θα τιμηθεί ο νεαρός αθλητής Δημήτρης Μούχλιας για την προσφορά του στο εφηβικό και ανδρικό τμήμα. Και ακούστε εδώ τώρα. Μετά από ομόφωνη απόφαση του ΤΑ Ηρακλής, η φανέλα με τον αριθμό 11 θα αποσυρθεί έως ότου ο Δημήτρης Μούχλιας αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Αυτό αποτελεί ύψιστη τιμή, καθώς θα συμβεί για πρώτη φορά σε αθλητή. Και είναι πάρα πολύ ξεχωριστό και συγκινητικό για το ότι γίνεται για πρώτη φορά να αποσυρθεί, που ο Ηρακλής έχει στο παρελθόν τεράστιους παιχταράδες που θα μπορούσε να αποσυρθεί μια φανέλα. Γίνεται για πρώτη φορά που αποσύρεται η φανέλα για έναν εν ενεργεία αθλητή. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και είναι ένα τεράστιο μήνυμα προς τον ίδιο τον Δημήτρη ότι 4 χρόνια θα είσαι στην Αμερική, θα είσαι στη Χαβάη, εμείς όμως είμαστε εδώ, σε περιμένουμε και η φανέλα με το 11 θα είναι δική σου όταν επιστρέψεις. Και το ξέρω ότι είναι πολύ κλισέ η ερώτηση πώς αισθάνεσαι, αλλά νομίζω δεν έχω καλύτερη να κάνω στο Δημήτρη Μούχλια που είναι τώρα στη γραμμή μας. Για το πώς αισθάνεσαι, Δημήτρη, μετά τη σημερινή απόφαση του βολεϊκού Ηράκλη. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Εντάξει, το πώς αισθάνομαι, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Πραγματικά είναι ένα μοναδικό συνέστημα. Και αυτό δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν έχει ξαναγίνει, έτσι. Είναι πρωτότυπο. Είναι πρωτοφανές. Για εν ενεργεία αθλητή και για αθλητή στην ηλικία σου που είσαι μικρός, γερός να είσαι. Και νομίζω είναι ένα τεράστιο μήνυμα προς εσένα. Δεν ξέρω πώς το έχεις εκλάβει, ότι 4 χρόνια είσαι το παιδί μας, φεύγεις για σπουδές, βουλιολόγος. Ναι, ναι. Και σε περιμένουμε πίσω. Η οικογένειά σου είναι εδώ. Το 11 θα σε περιμένει. Ναι. Εντάξει, είναι κάτι μοναδικό. Κυριολεκτικά. Δηλαδή, μόλις το έμαθα το πρωί, λέω, τι έγινε τώρα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τι έγινε τώρα, ε. Ναι. Έγινε όμως. Έγινε. Και νομίζω ότι... Εντάξει, σίγουρα έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου με τα 4 χρόνια της Χαβάη που δεν είναι λίγα. Αλλά ο Ηρακλής θα είναι πάντα μπροστά σου και θα σε περιμένει και αυτό είναι ένα κίνητρο που θα έχεις έξτρα. Είναι ένα κίνητρο από εδώ και πέρα στις υποχρεώσεις που υπάρχουν που είναι τα 2 μάτς. Εγώ λέω 2 μάτς γιατί θέλω να πιστεύω ότι θα είναι 2 μάτς. Θα έχουμε και ημιτελικό και τελικό. Ένα έξτρα κίνητρο, εφόσον σου δοθεί ευκαιρία φυσικά από τον προπονητή σου, να το κάνεις και το κάτι παραπάνω και για αυτό το λόγο, Δημήτρη. Καλά, σίγουρα. Σίγουρα. Από τη στιγμή που μπαίνω στο γήπεδο, προσπαθώ να δώσω το 100% μου. Και νομίζω και αυτό φαίνεται στον κόσμο. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος μου. Κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο, να δώσω ό,τι έχω. Καλά, για το εφηβικό δεν το συζητάμε και επειδή είναι η πρώτη φορά που μιλάμε στον αέρα, γιατί σε είχαμε εδώ στο στούντιο μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά όταν είχατε κατακτήσει το πρωτάθλημα ΕΠΕΣΤ, είναι η πρώτη φορά μετά τις μάχες που δώσατε που τα λέμε στον αέρα. Ναι. Να σου δώσω συγχαρητήρια γιατί σε κάθε μάτς έπαιρνες καμιά 40 πόντους. Δεν θυμάμαι πόσοι ήταν στο σύνολο, 42, 37, 36, κάτι τέτοιο, κάνω λάθος, ναι. Δεν ξέρω, κάπου εκεί. Και πολλές φορές έδειχνες ότι θα σκυλιάσω να το πάρω μαζί με τα παιδιά. Για κάποιες λεπτομέρειες δεν ήρθε αυτός ο τίτλος, χάσατε 3-2, αλλά νομίζω ότι κάνατε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να φέρετε ακόμα ένα πανελλήνιο τίτλο στον Ηρακλή. Το πιστέψαμε όλοι μας ότι μπορούσαμε, δώσαμε 100%, αλλά εντάξει, αυτός είναι ο αθλητισμός, έχει και τα καλά και τα κακά και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Ήρθε αυτό το αποτέλεσμα με τις δικές σου εμφανίσεις να κάνουν όλο το Πανελλήνιο να μιλά και να απορρεί με την καλή την έννοια για τις επιδόσεις σου. Εμείς βέβαια σε ξέρουμε, γι' αυτό και ο Ηρακλής σε ξέρει πάρα πολύ καλά και σε προστατεύει σαν δικό του παιδί, όπως είπα νωρίτερα. Δημήτρη, έχετε μπροστά σας την πρόκληση που λέγεται Φοίνικα Σύρου και ημιτελικός. Μετά
τις μάχες με τον ΠΑΟΚ, μετά την ψυχολογία που φαντάζομαι πήρατε όλοι από τη σπουδαία νίκη που πετύχατε στη Μίκρα μαζί με τον κόσμο. Πώς έχετε ξεκινήσει την προετοιμασία σας? Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία, έτσι. Η Παρασκευή είναι κοντά. Ναι, το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαστε αποφασισμένοι και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Το αποδείξαμε και στο τελευταίο παιχνίδι μέσα στη Σύρο. Και μένει τώρα μόνο να το κάνουμε πράξη, να προσπαθήσουμε. Και αυτό. Βέβαια, είναι ένα άλλο match. Εκείνο το είχατε κερδίσει για την τελευταία αγωνιστική που δεν έκρινε πράγματα για τον Ηρακλή και τον Φοίνικα, το 2-3. Μπορεί να έστειλε ένα μήνυμα. Πού θεωρείς, ξέροντας καλά και τον αντίπαλο, πού θεωρείς ότι θα κριθεί ένα τέτοιο παιχνίδι? Είναι θέμα ημέρας, είναι θέμα τακτικής, είναι θέμα σέρβις, είναι θέμα όλα μαζί? Ή υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που έχει ο Φοίνικας που πρέπει να προσεχθεί όπως και δίποτε? Πρέπει να προσέξουμε σίγουρα το διαγώνιο και τον ένα τον ακραίο. Το Φιλανδό και το Βραζιλιάνο. Ναι. Mm-hmm. Και θα στην επίθεση. Και πρέπει να πιέσουμε και στο σέρβις αρκετά. Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε πρόβλημα στην υποδοχή τους. Και να κρατήσει η υποδοχή του Ηρακλή. Κάτι που δεν έγινε πολύ με τον ΠΑΟΚ, ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια. Ναι. Αυτό βελτιώνεται, διορθώνεται σε 3-4 προπονήσεις? Γιατί τελειώνει η χρονιά. Θα φανεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι προσπαθούμε κάθε φορά. Mm-hmm. Σε κάθε προπόνηση. Και θα φανεί στο παιχνίδι. Τώρα που μπήκαμε σήμερα, κάνατε προπόνηση νομίζω πριν από λίγο, έτσι? Ναι, είχαμε προπόνηση. Και έχετε και το τραπέζι σε λίγο στο Χορτιάτι. Ναι. Ωραίο θα είναι αυτό σε οικογενειακό κλίμα, μιας και λίγο οικογενειακό κλίμα. Τι εισπράττεις στα αποδυτήρια από τον προπονητή σου, από τους συνεργάτες του, από τα υπόλοιπα τα παιδιά του, συμπαίκτες του, τη διοίκηση? Γιατί θα το ξαναπώ και ας είναι λίγο κουραστικό, είμαστε πολύ κοντά στην Ιερά Πέτρα. Τετάρτη ή Πέμπτη φεύγετε? Τετάρτη πρωί. Άρα έχει μείνει μια προπόνηση αύριο και μετά ουσιαστικά είναι το ταξίδι. Ναι. Ποιο είναι το κλίμα που εισπράττεις εσύ? Όλοι είναι θετικοί στα αποδυτήρια. Όλοι πιστεύουμε ότι μπορούμε. Και αποφασισμένοι, όπως ξαναείπα, ότι θα δώσουμε 100%. Και με πίστη, έτσι? Ναι. Ο Kill Bill πώς είναι? Καλά, είναι εδώ τώρα, με πειράζει. Για όσους δεν έχουν καταλάβει, μιλάμε για τον αδερφό του Δημήτρη, τον Βασίλη τον Μούχλια. Ένας φίλος, ο Χάρης, γράφει, και θα στο διαβάσω, να το ακούσει και ο Βασίλης δίπλα σου, αφού είστε μαζί. Ευχόμαστε να μας κατεβάσουν το Σάββατο βράδυ Λευκό Πύργο. Μπορείτε, εγώ συμπληρώνω, μπορείτε, Δημήτρη? Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσουμε. Δεν μπορούμε να προσεχθούμε το κύπελο. Όταν προσπαθείς μπορείς κιόλας. Αυτή είναι μια απάντηση. Ναι, σίγουρα. Ωραία. Να μεταφέρεις και τις ευχές μας για κάθε επιτυχία. Θα τα πούμε και από κοντά στην Κρήτη και στον αδερφό σου και σε όλη την ομάδα. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Και τη σημερινή ανακοίνωση, δεν ξέρω, εκτύπωσέ την, να βάλτε κάπου, κάντε μια κορνίζα, κάτι, γιατί είναι μοναδικό αυτό που συνέβη σήμερα και θα το θυμάσαι για όλη τη ζωή. Να είσαι καλά, να είσαι γερός. Και εσείς, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ο Δημήτρης Μούχλιας, λοιπόν, που θα το ξαναπώ, είναι ίσως περνάει στα ψηλά για πολλούς. Είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει σήμερα. Έχει δείξει ότι πραγματικά μεγαλώνοντας θα γίνει ένας τεράστιος αθλητής. Στο χέρι του είναι, γερός να είναι. Αποσύρει το νούμερο 11 ο Ηρακλής. Και θα περιμένει αυτά τα 4 χρόνια ώστε να επιστρέψει από τη Χαβάη για να του ξαναδώσει τη φανέλα, να επιστρέψει στην οικογένεια του Ηράκλη. Στη Βόλεϊ Λίγκα Δρόνο, που ανέβηκε η ελπίδα αμπελοκήπων, ομάδα της πόλης μας, και συγχαρητήρια. Αυτό είναι καλό, γιατί αποφεύγεται και ταξίδι. Ούτως ή άλλως βέβαια περιμέναμε μια ομάδα της Θεσσαλονίκης. Θα ήταν η Χάνθη, η ελπίδα Μπελοκήπων, ή ο Πήγας Πολύχνης. Η ελπίδα τα κατάφερε και είσαι μέσα στη Χάνθ 2-3 στην τελευταία αγωνιστική. Η Χάνθ 2 χρόνια χάνει tie break πέρυσι από την Κομωτινή, φέτος από την ελπίδα. Η ελπίδα που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Α1 Αδρών. Ανεβαίνει και ο Όφη. Ο Όφη του Κολτσιάκη, του Εφρεμίδη. Παίκτες που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από τον Ηρακλή. Ήταν φαβορή εξ αρχής. Ο Ροδίων Άθλησης, που έπαιξε ο Ηρακλής στο κύπελο, έχασε από την Κέρκυσά μου, κάπως έτσι λέγεται, και έπαιξαν τελικό με τον Όφη οι Σαμιώτες.
Και Όφη ανέβηκε κατηγορία. Να κλείσουμε με Νιρβάνα, αφού το ζήτησε ο φίλος ο Θανάσης. Με την Νιρβάνα που υπάρχει στην Παέρα Κλής, που δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Ας μας διαψεύσουν. Μπορούν. Εμείς λέμε ότι θέλουν να ρίξουν τον Ηρακλή. Αν αυτοί έχουν κάτι αντίθετο να μας πούν ή να κάνουν, και να το πούν και να το κάνουν. Ο Χρήστος γράφει: καλησπέρα Γιώργο, γιατί δεν ακούμε τίποτα τελευταία για τον Θεοδωρίδη, μήπως αποχώρησε Τετάρτη βαθιά ανάσα όλη γήπεδο. Έχει κάνει στην άκρη, έχει κάνει πίσω. Αποχώρησε, δεν έχει κάποιο θεσμικό ρόλο. Όποτε θέλει είναι εκεί, όποτε θέλει δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι και αυτός πίσω του άφησε πράγματα. Αρνητικά, λάθη. Δίνουμε σκυτάλι σε Σταύρο Κόλκα και Γιάννη Γιαννούλη, σε Γιάννη Γιαννούλη και Σταύρο Κόλκα, με την εκπομπή του στον ντουέτο που ακολουθεί στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Πρώτο Θεός, θα είμαστε αύριο εδώ, την Τρίτη 7 με 8. Την Τετάρτη έχουμε διπλή βάρδια, έχουμε 4 η ώρα Ηρακλής Τρίκαλα περιγραφή και 7 η ώρα εκπομπή. Και την Πέμπτη θα είμαστε στούντιο παράλληλα με τον αγώνα στο Ιβανόφιο που θα παίξει ο Ηρακλής με τον Ιπποκράτη από την ΚΟΕ. Έχουμε πολλά, όπως καταλαβαίνετε, μέσα στην εβδομάδα. Να είστε καλά, καλό βράδυ.